και αν θα έχουμε κυλιόμενες επιπτώσεις, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών δεν απαντάει. Έχουμε μια δήλωση μόνο του κυρίου Γεωργιάδη, η οποία λέει ότι όλες όσες αποφάσεις και να βγουν, λεφτά δεν θα γεννήσουμε. Αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα σε πρωινή εκπομπή. Η απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Ναι. Υπάρχει απλώς διαρροή για το περιεχόμενο της ψηφοφορίας που έγινε στη διάσκεψη του Συμβουλίου της Επικρατείας την Παρασκευή. Μάλιστα. Και βέβαια συνήθως οι διαρροές αυτές είναι βάσιμες, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αλλά η απόφαση θα εκδοθεί σε ένα διάστημα κάποιων μηνών. Δεν ξέρω πόσων ακριβώς, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε κάποιους μήνες μέχρι να δημοσιευτεί η απόφαση. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, για όποιον είχε διαβάσει την πρώτη σχετική μεταμνημόνια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, την 668 του 2012 της Ολομέλειας, μάλιστα, είναι γνωστό ότι από τότε είχαν μπει κόκκινες γραμμές στο σκεπτικό της απόφασης, οι οποίες κόκκινες γραμμές εμφανώς παραβιάστηκαν με το νόμο 4093, μάλιστα, το Νοέμβριο του 2012. Ναι. Και αυτό ακριβώς έρχεται ουσιαστικά να πει ξανά, να επιβεβαιώσει το Συμβούλιο Επικρατείας με την απόφασή του που θα εκδοθεί, μάλιστα, στο θέμα των περικοπών των ενστόλων. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση έπρεπε να τα ξέρει από τότε, τα ήξερε μάλλον, ναι, και εν γνώση της πρότεινε νομοσχέδιο αντισυνταγματικό και εν γνώση της προχώρησε, παρά το γεγονός ότι όπως είπατε υπήρχε και γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το συναφές ζήτημα των περικοπών των συντάξεων, μάλιστα, η οποία επίσης έλεγε το ίδιο πράγμα, ότι οι περικοπές αυτές είναι αντισυνταγματικές. Ακριβώς. Πριν πάω στον Αλέξη Μητρόπουλο, εδώ στο στούντιο, φίλες και φίλοι, είναι ο νομικός σύμβουλος των ενστόλων, είναι ο κύριος Μπουκουβάλας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπουκουβάλα. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Πέστε μου, κρατάτε στα χέρια σας. Απόφαση δεν κρατάω. Δεν κρατάτε απόφαση, έχετε απόφαση τι. Απόφαση σε καμία περίπτωση. Μπορώ να το έχω κι εγώ. Αυτό που έχω στα χέρια μου είναι η αίτηση ακύρωσης που καταθέσαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπορούμε να πάμε και σε διπλό με τον κύριο Μπουκουβάλα για να ετοιμαστούμε σιγά-σιγά. Αυτή είναι η αίτηση ακύρωσης. Σας παρουσιάζουμε κατά αποκλειστικότητα από την τηλεόραση του Sky, φίλες και φίλοι, την αίτηση ακύρωσης και το δικηγόρο ο οποίος υπέβαλε την αίτηση ακύρωσης. Απλά για να καταλάβει ο κόσμος, αγαπητέ κύριε Μπουκουβάλα, τι είναι αίτηση ακύρωσης. Δύο φορές το έχω δώσει αυτό για να το περάσω στην νομική. Λοιπόν, ελάτε. Μία λέξη και μόνο. Δεν μπορούμε να στραφούμε ευθέως κατά της συνταγματικότητας ή αντισυνταγματικότητας ενός νόμου εν τη γενέση του. Μάλιστα. Μόλις δηλαδή ψηφιστεί από τη Βουλή και δημοσιευτεί στο ΦΕΚ. Μπορούμε να στραφούμε, ναι, κατά του νόμου εμέσως, μάλιστα, διά της υπουργικής απόφασης που εκτελεί, μάλιστα, εφαρμόζει, υλοποιεί το νόμο. Μάλιστα. Αυτό και κάναμε. Άρα λοιπόν, πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, συνέρχονται οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δημόσια συνεδρίαση και κατόπιν, ακριβώς, διάσκεψη. Δεν τι είναι έγινε η πρώτη στη διάσκεψη, δεν μπορεί κανείς μας να το ξέρει. Μάλιστα. Παρά μόνο οι ίδιοι. Τι υπόθηκε στη δημόσια συνεδρίαση είναι κοινό της πάσης, μπορεί ο καθένας να παραβρεθεί. Εμείς λοιπόν ξέρουμε ότι υπόθηκε στη συνδιάσκεψη αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι είναι άκυρες οι περικοπές στους μισθούς των ενστόλων. Σωστό? Θα πρέπει να είμαστε ακριβείς και προσεκτικοί τουλάχιστον μέχρι να δούμε την απόφαση στα χέρια μας. Μάλιστα. Έχουμε προσβάλει δύο πράγματα. Μάλιστα. Πρώτον, εν συνόλο, ναι, το νόμο, μάλιστα, κατά πόσο δηλαδή είναι συνταγματικός ή όχι. Μάλιστα. Και δεύτερον, το κομμάτι της αναδρομικής παρακράτησης. Μάλιστα. Αυτά, έτσι, σημαίνουν επιστροφή 300 εκατομμυρίων ευρώ, κύριε Μπουκουβάλα, σε ανθρώπους που κόπη και περιεκόπη ο μισθός. Επίσης, έχουμε μειώσει μισθών έως και 60% σε αρκετές περιπτώσεις δικαστικών. Μέσος όρος 40% μειώσεις μισθών πανελλαδικά. Τώρα, σε πόσο χρονικό διάστημα η απόφαση αυτή θα είναι στα χέρια σας? Το σύνηθες χρονικό διάστημα είναι περίπου 2-3 μήνες. Νομίζω ότι μέσα σε 2-3 μήνες οι δικαστές θα έχουν καθαρογράψει την απόφαση. Μάλιστα. Θα έχουν αποτυπωθεί βεβαίως και οι μειοψηφίες, διότι περιμένουμε και τέτοιες. Μάλιστα. Και εφόσον δημοσιευτεί, τότε πολύ ευχαρίστως θα μπορούμε να πούμε τα πάντα. Γιατί